Γεια σας. Το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 μετρά ήδη 6 αγώνες, στους οποίους έχουμε από 2 νίκες 3 οδηγών και 3 ομάδων. Άρα φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον. Μαζί μας βέβαια για να τα συζητήσουμε όλα αυτά είναι 3 εκλεκτοί συνάδελφοι. Ο συνάδελφος Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος και ο συνάδελφος Κώστας Ψάρας, οι οποίοι βεβαίως περιγράφουν και τους αγώνες της Φόρμουλα 1 από την Κοσμοτέ TV, και ο γνωστός και μη εξαιρεταίος συνάδελφος Γιώργος Βαρίνος, ο οποίος κάνει τις live μεταδόσεις Φόρμουλα 1, μεταξύ άλλων βεβαίως, στο gazeta.gr. Τι λέτε λοιπόν, συνάδελφοι, έχει φέτος μεγαλύτερο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα? Εγώ να σου πω. Αποφασίστε, παιδιά. Ναι, σίγουρα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Νομίζω δεν γίνεται κάτι που δεν το περιμέναμε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Περιμέναμε μια πολύ δυνατή Ferrari. Υπήρχε μια πολύ δυνατή Ferrari στους 4 πρώτους αγώνες. Δεν εξαργύρωσε αυτή τη δυναμική της στα αποτελέσματα. Ναι, μεν 2 νίκες, αλλά η δυναμική της ήταν για παραπάνω και δεν τις πήρε. Μια Red Bull σίγουρα καλύτερη από πέρσι, το βλέπουμε. Φάνηκε και στο Μονακό. Δεν την υπολογίζαμε αυτή. Τόσο πολύ, όχι. Αν κάποιος έχει κάνει ένα κλικ πιο πάνω από αυτό που υπολογίζαμε, είναι η Red Bull. Είχαμε κάνει την εκπομπή και δεν είχαμε πει ότι η Red Bull θα πάει τόσο καλά. Ότι θα είναι μέσα τόσο δυνατά μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πήγε, γιατί πήγε πολύ καλά ο Verstappen μέχρι τώρα. Έχει πάει πολύ καλά ο Verstappen. Και βέβαια μια σταθερή Mercedes, όχι κυρίαρχη των προηγούμενων χρόνων, Mercedes, αλλά μια σταθερή Mercedes που το εξαργυρώνει. Όπου τη βολεύει η πίστα, παίρνει και το αποτέλεσμα. Και αυτό έχει κάνει μέχρι τώρα τη διαφορά, γι' αυτό είναι και πρώτος ο Χάμιλτον από τον, μπροστά από το Φέτελ. Κύριε. Εγώ θα προσέθετα ότι στην περίπτωση της Red Bull τους έχει χαμογελάσει και η τύχη. Mm-hmm. Δηλαδή, αφενός στην περίπτωση της Κίνας συμβαίνει το περιστατικό ανάμεσα σε Verstappen και Φέτελ, και πλέον είναι ο αγώνας κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του Ρικιάρδο, διότι έχει και πολύ καλή στρατηγική η Red Bull. Αντέδρασαν καταπληκτικά. Αντιδρούν καταπληκτικά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα ότι η Mercedes έχει εξαργυρώσει περισσότερα πράγματα από όσα θα περίμενε κανείς στην παρούσα φάση του πρωταθλήματος, διότι φαίνεται ότι δεν είναι απόλυτη κυρίαρχος. Σε πολλές περιπτώσεις είναι και δεύτερη ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Και στο Μονακό ήταν και τρίτη ομάδα η Mercedes. Ήταν η Red Bull, ήταν μετά η Ferrari και μετά η Mercedes από πλευρά δυναμικής. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ferrari, θα το πω όσο πιο ομά και απλά μου βγαίνει αυτή τη στιγμή. Άμα δεν μπορείς να πάρεις 4 ή και 5 νίκες στους πρώτους 5 αγώνες τη χρονιά που φαίνεται ότι είσαι καλύτερη ομάδα, πώς μπορείς να ευελπιστείς ότι σε μια σεζόν 21 αγώνων θα πάρεις το πρωτάθλημα στο τέλος? Αυτή είναι η απορία μου. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε αλλαγές στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι θα ανέβει η Mercedes, θα το βρει τον εαυτό του ο Χάμιλτον, γιατί ακόμα τώρα ψάχνεται. Βλέπουμε ότι ο Wolf φωνάζει για τις επιλογές Ferrari, για την MGU, έτσι δεν είναι? Ναι, που... ναι, αλλά αθώθηκε. Αθώθηκε, ναι, η Ferrari. Οι επιλογές μιλάνε, αλλά... Εν πάση περιπτώσει θα συμβούν και άλλα τέτοια γεγονότα και πιστεύω ότι θα ανέβει πάρα πολύ η Mercedes και θα πάρει για άλλη μια φορά το πρωτάθλημα, δυστυχώς. Επόμενο Grand Prix είναι στο Montreal. Mm-hmm. Νυχτερινός αγώνας, θα γίνει στην Ελλάδα η μετάδοση, είναι... Σε 9 ώρα το βράδυ. Νυχτερινός για εμάς. Για εμάς νυχτερινός, βεβαίως. 9 και 10. Σωστά. Αυτά 10 λεπτά μας μάραμε. Η μία ώρα και τα 10 λεπτά στους ευρωπαϊκούς έχουν επηρεάσει αρκετούς. Πολλοί στους πρώτους αγώνες τους χάσανε, αλλά για πάμε παρακάτω. Τι εννοείς? Εννοώ ότι είχαν συνηθίσει το 3 η ώρα. Είναι δύσκολο. Η συνήθεια στους ανθρώπους είναι πολύ σημαντική. Είχαν μάθει 3 η ώρα ότι θα συντονιστούν. Δεκαετίες τώρα. Ναι. Δεν είδαν φόρμουλα, νόμιζαν ότι δεν έχει φόρμουλα. Εγώ είμαι από συνήθεια τόσα χρόνια Παναθηναϊκός τώρα. Τι κοιτάξτε να δείτε. Σωστό. Το επόμενο Grand Prix είναι στο Μόντρεαλ, στον Καναδά. Εκεί πέρα. Ναι. Τι βλέπετε, ευνοεί αυτός ο αγώνας της Mercedes ή θα δούμε πάλι καμία Red Bull? Όχι, νομίζω ότι ευνοεί της Mercedes και της Ferrari από πλευράς ισχύως κινητήρων. Σωστό. Από πλευράς στισήματος μονοθεσιών, τα πιο μακριά μεταξόνια έχουν καλύτερη αεροδυναμική και επίσης ευνοεί και τα πολλά προσπεράσματα, το Montreal παραδοσιακά. Δεν είναι καμία σχέση. Άρα τους δυνατούς κινητήρες. Νομίζω ότι θα πάμε περισσότερο σε μάχη Mercedes-Ferrari παρά να δούμε πάλι τη Red Bull να διεκδικεί την νίκη. Έτσι φαντάζει αυτή τη στιγμή ως πιθανότητα, αν έχουμε αλλαγές, αεροδυναμικές αλλαγές, πακέτα ή οτιδήποτε φέρνουν στο Μόντρεαλ. Συνήθως βέβαια δεν φέρνουν στο Μόντρεαλ αναβαθμίσεις. Όχι. Όπως επίσης θα δούμε ξανά δυνατή τη Χάς, έτσι, γιατί να προλάβω την επόμενη ερώτηση. Γιατί η Χάς, η οποία ήταν μέχρι και τη Βαρκελόνη τέταρτη ομάδα,
στο Μονακό χάθηκε. Τετάρτη ομάδα με μηδενικό στο έναν από του δύο τσιπίδε. Έχουν γίνει 6 αγώνε και ένα οδηγό τη δεν έχει πάρει τον μισό βαθμό. Εδώ μιλάμε για, για τρεις πρωταγωνίστριες ομάδες με νίκες μόνο του ενός πιλότου της καθεμίας. Ο έτερος πιλότος και στη Ferrari και στην Mercedes και στη Red Bull δεν υπάρχει. Να μιλήσουμε λίγο για τους δεύτερους πιλότους των τριών πρώτων ομάδων. Ναι. Νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι οι ίδιες και οι τρεις περιπτώσεις. Όχι. Έτσι. Δεν μοιάζουν καθόλου. Καθόλου θα έλεγα. Θα ήθελα λοιπόν ο καθένας σας να μιλήσει για τον δεύτερο πιλότο μιας ομάδας. Ξεκίνα εσύ από ποιον θα είναι. Εγώ θα ξεκινήσω από τον Max Verstappen. Καλά, εντάξει. Την ίντρικα παίρνει. Την ίντρικα θα πάρει. Λοιπόν, οι πληροφορίες, κουτσομπολιά κλπ. Κάνουν λόγο για ύπαρξη μιας γυναίκας. Το είχε πάθει ο Χάμιλτον, σε διακόπτω, το είχε πάθει ο Χάμιλτον το 2011. Με την Νικόλ Σέρσιγκερ. Τότε που μπήκε στη διαδικασία ο Χάμιλτον να περνάει καλά στην προσωπική του ζωή και να μην είναι επικεντρωμένο στον αγώνα. Ο Verstappen, σύμφωνα με τα κουτσομπολιά από τα Paddock, ζει τον έρωτά του. Παντός και αυτός περνάει καλά, οι αντιπαλοί του δεν περνάνε καλά. Καλά έτσι, όταν... γιατί έχει τσακίσει το σύμπαν. Καλά όταν αυτός το... φαίνεται ότι το διασκεδάζει, δεν ξέρω. Κοίταξε, όταν μέσα σε δύο χρόνια κάνεις το ίδιο λάθος, την ίδια στροφή στο Μονακό, δεν ξέρω αν περνάς καλά. Ναι. Και όταν πλέον υπάρχει πίεση. Λέει ο Χόρνερ ότι πρέπει ο Μαξ να σταματήσει να κάνει λάθη. Μιλάμε τώρα για τα δοκιμαστικά, έτσι. Ναι, μιλάμε στον έτσι, αγώνα, οκ. Okay. Ναι, όταν όμως ακούς τα team radio στον αγώνα και είναι... ρωτάει κάτι ο Verstappen και του λένε yes, κοφτά. Περνάνε μηνύματα. Περνάνε μηνύματα ξεκάθαρα στον αγώνα που πρωταγωνιστεί και διαχειρίζεται ένας ο πιλότος επί περίπου 45 γύρους σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της μονάδος ισχύος. Ο δεύτερος, ο οποίος έχει κάνει και εξαιρετικό αγώνα κάνοντας σωρία προσπεράσεων, είναι από την ομάδα στο ψυγείο. Και λέει πολλά αυτό. Και τι πρέπει να χωρίσει, δηλαδή, όπως είχε κάνει ο Ρόζ με τη Σέρτσιγκερ για να επανέλθει. Πρέπει να συγκεντρωθεί στη δουλειά του. Και αυτή τη στιγμή, στα 21 του, σχεδόν, είναι η δουλειά του Φόρμουλα 1. Να βάλουμε το εξής. Γιάννη Μάρη, ένα λεπτό. Ναι. Πρέπει να μάθουμε ποια είναι. Εντάξει, δεν το κάνει ήδη. Είναι Γερμανίδα από το Μόναχο. Σωστό. Αλήθεια είναι. Δεν λέω ψέματα. Κάτι παραπάνω. Είναι Γερμανίδα από το Μόναχο. Είχε βγει και κάποιες φωτογραφίες στο Oktoberfest μαζί της. Είχα δει σε κάποια γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό σας το λέω, είναι γκαραντή η πληροφορία. Κουτσοπολίστικο θα το κάνουμε. Πανελάκι. Απλά επειδή δεν μπορεί να πει κανένας έναν πιλότο χώρισε αυτό που έλεγες πριν, Πέτρο. Ναι, πρέπει απλά να πάρει το μήνυμα αλλιώς. Ότι εδώ πρέπει να ξαναγυρίσεις λίγο το διακόπτη. Και για να κλείσω το κεφάλαιο Verstappen, έχει κάνει τρεις νίκες σε δύο χρόνια με τη Red Bull. Σε δύο χρόνια που δεν είναι κυρίαρχη. Την πρώτη στον πρώτο αγώνα. Ναι, και άλλες δύο αργότερα. Φέτος που είναι μια χρονιά με μοιρασμένες νίκες, δεν κερδίζει μόνο ο Χάμιλτον, δεν κερδίζει μόνο ο Φέτελ ή ο Ρόσμπερκ παλιά, πρέπει να κάνει νίκες. Αν δεν κάνει νίκες, η πίεση θα αυξάνεται. Ποιον διαλέξει? Ναι, θα αφήσω το Raikkonen και θα πιάσω τον Μπότας. Okay. Θα αφήσω τον κύριο το Raikkonen. Λοιπόν, Βάλτερι Μπότας, νομίζω ότι αν ήμασταν σε άλλο πρωτάθλημα και δεν ήταν η Φόρμουλα 1, νομίζω ότι μετά τον έκτο αγώνα θα του άνοιγαν την πόρτα της εξόδου. Σε άλλη ομάδα. Σε άλλο άθλημα, όχι σε άλλη ομάδα. Είσαι σκληρός. Ναι. Μπορώ να καταλάβω ότι ένας πιλότος, που πλέον δεν είναι 20 χρονών, ο Μπότας, έτσι, σε καμία περίπτωση, πάει την πρώτη χρονιά, κάνει το άλμα στην καριέρα του και πάει σε μια μεγάλη ομάδα και προσπαθεί να είναι το νούμερο 2, γιατί το ήξερε και δεν απειλεί ουσιαστικά το νούμερο 1 και ψάχνει τα πατήματά του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ξεκινήσει και η δεύτερη χρονιά και σε όλα θα είναι πίσω από το Χάμιλτον. Δηλαδή και ο Χάμιλτον όντως δεν κάνει καμία φανταστική χρονιά. Δεν είναι ότι, έχει κάνει απίστευτους αγώνες ο Χάμιλτον ή ότι έχει ένα μονοθέσιο το οποίο πετάει. Διαχειρίζεται τα πράγματα πολύ καλύτερα σε όλες τις περιπτώσεις από τον teammate του. Ένα λεπτό. Νομίζω ότι ο Μπότας θα έπρεπε μέχρι τώρα να μας έχει δείξει κάτι τη φετινή χρονιά. Ο Χάμιλτον, μην ξεχνάς ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ένας πολύ καλός οδηγός. Έχει τα περισσότερα ρεκόρ και προσπαθεί να πλησιάσει τα ρεκόρ του Σουμάκερ, που ο Σουμάκερ ήταν ένας και μοναδικός. Ναι, μαζί. Βλέπουμε ότι ένα παιδάκι από φτωχή οικογένεια που ανέβηκε μόνος του
Είναι special περίπτωση ο Χάμιλτον. Δεν μπορώ να συγκρίνει οποιοδήποτε οδηγό με τον Χάμιλτον. Ναι, αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν το συμπαθώ το Χάμιλτον εγώ, δεν το συμπαθώ καθόλου. Αυτά είναι συμπαθώς, τι θα λες. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχει. Αυτά είναι τα δεδομένα που είχε. Αν τυχόν δεν μπορεί να κοντράρει το Χάμιλτον, σημαίνει ότι δεν μπορεί να πρωταγωνιστείς. Δεν μπορεί να είναι πρωταθλητής. Φαντάζομαι ότι όταν τον πήρε η Mercedes. Δεν τον διώχνεις όμως. Δεν τον πήρες για να είναι ξεκάθαρο το νούμερο 2. Τον πήρε για να έχει ένα συναγωνισμό. Δηλαδή το δίδυμο ήταν Ρόσμπερκ, ήταν Ρόσμπερκ Χάμιλτον. Είχαμε συνηθίσει στα καλά στο Ρόσμπερκ Χάμιλτον. Ήταν Ρόσμπερκ Χάμιλτον. Τώρα τι δημιουργούμε ένα. Στο συνειδητά η Μερσέντες επέλεξε. Είσαι άδικο. Θα νικούσε αν δεν. Με συγκυρίε. Σε έναν εντελώ συγκυριακό αγώνα. Σωστά, σωστά. Είναι μία περίπτωση. Ήταν άτυχο. Κάπου αλλού βέβαια θα μπορούσε να έχει προσπεράσει και να έχει πάει αυτό προ. Εντάξει, με το Φέτελ που προσπαθούσε με τα λάστιχα. Όμω, εγώ πιστεύω ότι ήταν συνειδητή επιλογή τη Mercedes. Δηλαδή ήθελε να φέρει. Η Mercedes τράβηξε μεγάλο ζόρι με την ιστορία Ρόσπερκ Χάμιλτον. Σωστά. Δεν ήθελε να βιώσει πάλι τα ίδια. Και σου λέει καλύτερα να πάρουμε ένα που θα είναι και ένα κλικ χαμηλότερο. Εξάλλου 100% δεν είχε, συμφωνώ, δεν είχε και πολλές επιλογές. Για τη Mercedes ναι, 100% συμφωνώ. Άρα, για τον Bottas λέω ότι αυτό ήταν ο ρόλος του και έτσι πρέπει να τον κρίνουμε. Προφανώς δεν θα γίνει ποτέ ο σπουδαίος παγκόσμιος πρωταθλητής. Εγώ έτσι τον αυτό περίμενα τον Bottas βλέποντας τον στη Williams ότι θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει και έτσι τον κρίνω. Ναι. Αν είναι για συμπληρωματικό ρόλο. Ούτε συμφωνώ μαζί σα ότι είναι συμπληρωματικό ο ρόλο. Έπαιρνε το βραβείο δεύτερου ρόλου. Κίμι Ράικονεν. Κίμι. Σου αφήσαμε τα καλύτερα. Μου αφήσατε τα καλύτερα γιατί είχαμε κάποια εξέλιξη στο Μονακό. Ναι. Σε είναι και αγαπημένο σου. Ναι, είναι αγαπημένο μου, αλλά πέρασε ψηλά η εξέλιξη αυτή. Φιλοξένησε στο γιο του τον Τίμο Μάκινεν, το αφεντικό τη ομάδα WRC τη Toyota. Και υπάρχουν κάποιε φήμε ότι πρέπει να κοιτάξει και το μέλλον του. Ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν του ανανεώσουν το συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, πρέπει να ξέρει τι θα κάνει. Και ίσως αυτό δείχνει τι θα κάνει την επόμενη χρονιά, αν τελικά προτιμήσουν δεν πάρουν τον Ρικιάρντο από την. Γιατί δεν έχει υπογράψει ο Ρικιάρντο ακόμα με την Red Bull. Περιμένουν τον επόμενο μήνα λέει, να δούνε πώς θα πάνε οι κινητήρες της Honda. Ο Ρικιάρντο περιμένει. Αυτός, η Red Bull αυτή τη στιγμή, ειδικά έτσι όπως έχει πάει ο Ρικιάρντο. Θα υπέγραφε και με τα δύο χέρια. Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι ο Ρικιάρντο περίμενε. Είναι μια περίπτωση Αλόνσο περίπου. Περίμενε ο Αλόνσο να δει τι θα γίνει. Θα άλλαζε από Honda σε Renault ή McLaren για να υπογράψει. Το έκανε, υπέγραψε. Πιστεύω ότι το ίδιο κάνει και η Ferrari. Περιμένει να δει τι θα γίνει στους επόμενους αγώνες για το αν θα ανανεώσει με τον Κίμι ή όχι. Εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει τελειώσει ο Κίμι. Αν μπορεί να πάρει τον Ρικιάρντο, δεν το σκέφτεσαι τον Κίμι. Ούτε καν. Νομίζω ότι. Νομίζω ότι δεν θα μείνει πλέον ο Ράικονεν. Δεν ξέρω πότε θα το κάνει αυτό η Ferrari. Θα εμπιστευτεί ένα δικό τη πιλότο. Φαίνεται ότι και ο ίδιος έχει παραιτηθεί λίγο. Μου δίνει μια συμπεριφορά, δηλαδή μου δείχνει μια συμπεριφορά στους τελευταίους του αγώνες ότι έχει αρχίσει και αποστασιοποιείται από το άθλημα, όχι μόνο από τη Ferrari. Αυτό που λέει ο Γιώργος δηλαδή, ενδεχομένως μέσα του να έχει ήδη αποφασίσει. Η Ferrari δεν νομίζω ότι θα ανανεώσει φέτος συμβόλαιο του Ράικονεν. Πάντως, αν δεν μπορούμε πάρει... να πάμε στοίχημα και επειδή χάνω συνήθως, θα ανανεώσει ένα σίγουρο κέρασμα. Έτσι. Πάντως, αν δεν πάρει το Ρικιάρντο η Ferrari και δεν ανανεώσει και ο Κίμι Ράικονεν, ο Λεκλέρκ είναι μια ρεαλιστική επιλογή. Είναι μια καλή λύση. Είναι πιτσιρικάς. Συμφωνώ με αυτό που έλεγε ο Κώστας ότι πότε εμπιστεύτηκε νέο πιλότο η Ferrari. Απλά ο μικρός δείχνει να το έχει. Ναι. Ακόμα και η αντίδρασή του την περασμένη Κυριακή στο συμβάν του Μονακό δείχνει έναν όριμο πιλότο. Αισθάνεται ότι χάνει τα φρένα, τα χάνει όντως στο πιο δύσκολο σημείο της πίστας, στην έξοδο του τούνελ. Και άμα τον δείτε, κόβει δεξιά, να αρχίσει να ξύνει τις μπαριέρες για να ελαττώσει την ταχύτητα του μονοθεσίου. Δεν πηγαίνει καρφωτός και όπου μας βγάλει, προσπαθεί να βρει τον τρόπο να μην κάνει τη μέγιστη ζημιά. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Είμαστε εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε 14 βαθμούς διαφορά έχει ο Χάμιλτον από τον Φέτελ. Και 14 βαθμούς Κελσίου λογικά εδώ μέσα. Ο τρίτος, ο Ρικιάρντο, με 72 βαθμούς, με δηλαδή 38 βαθμούς από τον πρώτο. Βλέπετε ότι έχει πιθανότητες για το πρωτάθλημα. Εγώ το ή θέλω αν δύσκολο. Έχει, γιατί μιλάμε τώρα, έχει 15 αγώνες ακόμη το πρωτάθλημα. Σωστά. Και αν είχε, μέχρι πότε πιστεύετε ότι θα έχει φανεί αυτό? Μέχρι να πάμε στη χειμερινή διακοπή, στην καλοκαιρινή διακοπή, νομίζω θα έχει φανεί. Εγώ το θεωρώ δύσκολο.
να μπει άλλο σφήνα. Νομίζω ότι είναι θέμα των δύο. Είναι θέμα Χάμιλτον Φέτελ το πρωτάθλημα. Το θεωρώ δύσκολο να δούμε και τρίτο υποψήφιο. Μακάρι να τον δούμε και μέχρι το τέλος να έχουμε και παραπάνω από τρεις. Επειδή είμαστε όλοι εδώ παλιοί στο χώρο, πούμε πολλά χρόνια, κάποτε λέγανε δουλεύεις για τον επόμενο σου εργοδότη. Έτσι δεν λέγανε. Σωστό. Ο Ρικιάρντο δουλεύει για τον επόμενο του εργοδότη αυτή τη στιγμή. Σωστό, σωστό. Είτε θα είναι η Ferrari, είτε θα είναι το νέο του συμβόλαιο στην Red Bull. Δεν έχει το καλύτερο μονοθέσιο. Mercedes όχι, την έχουμε αποκλείσει από το θέμα Ρικιάρντο τη Mercedes για κάποιο λόγο. Όχι, απλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή. Να πάει ο Ρικιάρντο στη Mercedes δίπλα στο Χάμιλτον. Δεν ταιριάζει. Γιατί, τι δεν σου. Γιατί το σουι που κάνει δεν ταιριάζει με τη μενταλίτε των Γερμανών. Όχι, δεν πιστεύω ότι δεν ταιριάζει. Πιστεύω απλά ότι αυτή τη στιγμή πιο πολύ καίγεται η Ferrari να τον πάρει το Ρικιάρντο. Ναι, γιατί μοιάζει πιο πιθανό ότι θα διασθέσει, έτσι. Κοιτάξτε, είναι πιο πάσχη οδηγός. Έχουν ξαναδουλέψει με το Φέτελ. Ναι, αλλά τον είχε. Στην κακή χρονιά του Φέτελ. Νικήσει. Ναι, στην κακή χρονιά του Φέτελ. Στην τελευταία του Φέτελ. Εκεί... Αλλά έχουν ξαναδουλέψει. Ναι. Δεν έχει να ρισκάρει κάτι, ξέρει. Ναι, σίγουρα. Ναι, άλλο Ρικιάρντο τώρα, ναι. Άλλο τότε. Δεν ξέρω. Δύσκολο μου μοιάζει όπου και να πάει ο Ρικιάρντο, να σου πω την αλήθεια. Η συνεργασία και με το Φέτελ μου μοιάζει δύσκολη και με το Χάμιλτον φυσικά μου μοιάζει δύσκολη. Στο τέλο θα βάλω πιθανά. Ναι, το πιθανότερο μου για τον ίδιο μου μοιάζει. Έχει καλύτερη διαπραγματευτική θέση όμως. Αν έχει καλό κινητήρα και μπορεί να κερδίζει του χρόνου και να είναι διεκδικητή του πρωταθλήματος, πιστεύω ότι θα επιλέξει ο ίδιο. Είναι και χρηματικό το. Τι λέτε, να συμβείτε να πάρουν Honda. Ναι. Θα πάρουν Honda. Περίοδο δοκιμών περνάμε τώρα. Ναι. Δοκιμάζουν στην Toro Rosso για να τα εφαρμόσουν του χρόνου στη Honda. 100%. Πάντως δεν σπάει πια κινητήρα. Όχι. Να πούμε και δύο λόγια για τον Αλόνσο. Έχει πολλούς φίλους ο Αλόνσο. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Ναι, okay. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν εύκολα άνθρωποι που έχουν Formula 1 και δεν συμπαθούν τώρα. Και εγώ είμαι, αλλά είμαι πολύ απογοητευμένος φέτος. Από τον Αλόνσο. Ναι, περίμενα λίγο κάπως καλύτερα. Ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί. Τόσο παραπάνω. Πατάει. Στέρεψαν οι δικαιολογίες φέτος. Ναι. Θυμόσαστε πέρσι που έλεγαν από τη Μακλάρεν ότι έχουμε το δεύτερο καλύτερο σασί μετά από τη Ρέντ Μπουλ. Σωστά. Δεν το έχουν. Πούντο. Δεν το έχουν. Πούντο. Το μοτέρ θεωρείς ότι είναι ανταγωνιστικό. Τη Ρενό. Στη Ρέντ Μπουλ είναι. Δεν μπορεί να μην είναι στη Μακλάρεν. Και στην ίδια τη Ρενό είναι. Τα μονοθέσια τη Ρενό. Μια χαρά πάνε, ναι. Έχουν για ένα καλό δίδυμο φέτος, έτσι, με Χούλκεμπερκ και Σάινθ, είναι ένα πολύ καλό δίδυμο. Ναι. Αλλά τα πάνε μια χαρά. Ναι. Εκεί δεν δουλεύει κάτι στη Μακλάρα και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ γκρίνια και για αναδιάρθρωση της ομάδας, αλλαγές προσώπων, αμφισβητήθηκε ακόμα και ο Μπουγέ. Είναι πολλά στη μέση. Βλέπουμε, η 7η θέση είναι. Αυτή είναι το ταβάνι. Λοιπόν, κάνουμε πάντα μία πρόβλεψη για τους πρωταθλητές. Δεν θα κάνουμε όμως τώρα κάτι τέτοιο. Μπράβο. Είναι πολύ νωρίς. Θα κάνουμε για το ποιο θα είναι πρώτος στις διακοπές του καλοκαιριού που ανέφερες, γιατί τότε θα ξαναβρεθούμε και τότε θα έχει το κεράσμα που λέγαμε. Ναι, θα έχει το κεράσμα. Ποιος θα είναι ποιος πρώτος. Θα είναι πρώτος το καλοκαίρι. Εγώ θα πάρω Χάμιλτον. Πριν πάμε διακοπές, όσοι πάμε. Εγώ θα πάρω Χάμιλτον. Εσύ θα πάρεις Χάμιλτον. Εγώ για αλλαγή θα πάρω Φέτελ. Για την ίντρικα θα πάρει Φέτελ. Φέτελ και εγώ. Φέτελ. Για να μην πληρώσω μόνο το στοίχημα. Ωραία. Διπλωματικό. Τρίπλα. Γεια σας. Θα τα πούμε λοιπόν το καλοκαίρι πλέον με την επόμενη εκπομπή για τη Φόρμουλα 1. Από μένα, από τους συνάδελφους Γιώργο Βαρίνο, Κώστα Ψάρα και Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Γεια σας. Να περνάτε καλά και να οδηγείτε πάντα προσεκτικά.